τοπικό μέσο στην Κρήτη δημοσιεύει φωτογραφίες αλλά και βίντεο από το σπήλαιο τούνελ που βρέθηκε νεκρή Αμερικανίδα βιολόγο Σουζάν Ήτον. Η είσοδος του τούνελ είναι σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον αγροτικό δρόμο. Έχει σειρά από δεδαλώδεις διαδρομές οι οποίες οδηγούν στο σημείο που βρέθηκε η γυναίκα στα περίπου 60 μέτρα βάθος. Η νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες μέρες σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές εξετάσεις από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα που εξέτασε το χώρο στον οποίο εντοπίστηκε η σωρός, θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου της 60χρονης. Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι το πώς η βιολόγος του Ινστιτούτου Max Planck στην Βρέστη βρέθηκε στη σπηλιά περίπου 10 χιλιόμετρα από το Κολυμπάρι.